θα πάω στον αγαπημένο Στάθη Σταυρόπουλο. Καλημέρα, Στάθη. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στους ακροατές. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που μιλάμε σε αυτή την ελεύθερη συχνότητα. Εμείς να δεις χαρά που κάνουμε όταν σε ακούμε. Αλλά κοίτα, το τριώδιο κλείνει Σαρακοστιανά, δεν βλέπω εγώ. Θα αρτηθούμε με αυτά που συμβαίνουν, μόνο θα αρτηνόμαστε μέχρι και τον επιτάφιο, έτσι πως πάει η ιστορία. Κοίταξε, νομίζω ότι η κυβέρνηση, ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες εθνικές εκλογές, το έχει τερματίσει, δηλαδή δεν έχει χάσει απλώς την μπάλα, αλλά παίζει και με τη λογική μας. Μια σειρά από υποθέσεις και μια σειρά από τομείς χαρακτηρίζονται από αυτό το παίχνιο του παραλογισμού, ο οποίος υπερβαίνει και την προπαγάνδα και δείχνει και την δυσχερή κατάσταση στην οποία είναι η χώρα. Για παράδειγμα, το θέμα της ακρίβειας. Είναι ικανοί να σου λένε ότι κάτι που ακρίβεινε 10 μονάδες σου αφήνει κέρδος 2 μονάδες γιατί δεν ακρίβεινε 12. Σε θέματα όπως είναι η υγεία, πανηγυρίζει ο κύριος Γεωργιάδης, διότι επιτέλους εγχειρίστηκε μετά από 2 χρόνια αναμονής ένας ασθενής. Όμως η κυβέρνηση αυτή κυβερνάει 5 χρόνια. Αυτός δεν ήταν υπεύθυνος για την αναμονή του ασθενούς. Γιατί τώρα πανηγυρίζει? Θέλω να πω με αυτά ότι το παιχνίδι με το παράλογο είναι ένα δείγμα του πόσο πλέον το σύστημα έχει αποχαλινωθεί από τη μια πλευρά, αλλά και είναι ανίκανο να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που δημιουργεί το ίδιο, όπως για παράδειγμα στο θέμα της στέγης, όπου οι άνθρωποι όχι μόνο χάνουν τα σπίτια τους σε πληστηριασμούς, αλλά δεν μπορούν να πληρώσουν τα νίκια τους, όπου οι άνθρωποι ζουν με την αγωνία του τι θα γίνει με το παιδί τους που θα πρέπει να πληρώνει για να εκπαιδευτεί. Και αν εκπαιδευτεί αυτό το παιδί, σε ποια αγορά εργασίας θα μπει? Αυτό το δούλεμα που έγινε με τους αγρότες. Και βέβαια κορυφαία θέματα όπως είναι τα ελληνοτουρκικά, όπου εκεί γίνεται της κακομοίρας στην πραγματικότητα με το λαό αποξενωμένο ακόμα και από την πληροφόρηση. Διότι όταν, ας πούμε, αντιμετωπίζεις τον πώς τον λένε, τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Ακάρ, τον πρώην επικεφαλής της ΜΙΤ, των μάλιστα, με τον Γεραπετρίτη, είναι σαν ο Χακάν να κλέβει εκκλησία, και όχι μόνο να κλέβει εκκλησία, να την κάνει και τζαμί. Υπάρχει δηλαδή μια περιραίωσα ατμόσφαιρα η οποία είναι πλέον τοξική, και βέβαια ένα από τα κορυφαία γεγονότα που δείχνουν αυτή την τοξικότητα από την κορφή, την τοξικότητα, είναι η υπόθεση των Τεμπών και η μεγάλη καταλυτική αλήθεια που είπε η κυρία Λάουρα Κοβέση, η εισαγγελέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι δεν μπορεί να κάνει καμία έρευνα διότι σκοντάφτει στον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Όμως τον νόμο περί ευθύνης υπουργών τον έφτιαξε ο Βενιζέλος του Πασόκ. Το εποφελείται από αυτόν η Νέα Δημοκρατία, και ο ΣΥΡΙΖΑ που κυβέρνησε 5 χρόνια δεν τον κατήργησε. Δημιουργείται δηλαδή ένας κύκλος γύρω από τους ανθρώπους που θυμίζει μια κατάσταση πολιορκίας. Δηλαδή πραγματικά πια είναι απελπιστική αυτή η κατάσταση. Στάθη μου, πριν προχωρήσεις θέλω να σταθούμε λίγο, γιατί μια Ευρωπαία εισαγγελέας, λέει αυτά που λέει και στα ξιουρά του Γαϊδάρου. Πρώτον, με εξαίρεση το Star και την αναπαραγωγή, το Star που πήρε τη συνέντευξη, δεν υπάρχει κάνος είδηση, όχι πρώτο θέμα, κάνος είδηση. Δεν υπάρχει μία αντίδραση. Να βγει κάποιος από την κυβέρνηση να πει: τι είναι αυτά που λες, κυρία μου, δεν τα λες καλά. Να βγει κάποιος από την αντιπολίτευση και να πει: είδατε τι λέει η Ευρωπαία εισαγγελέως. Να βγουν οι δικαστικοί, οι ανώτατοι δικαστικοί, οι οποίοι βγήκαν για την καταδίκη της χώρας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και απάντησαν, να πούν πώς τα λέει αυτά η Ευρωπαία εισαγγελέας. Κατάλαβες τώρα εδώ. Μα το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση δεν αισθάνεται καν την ανάγκη να τοποθετηθεί σε τέτοια θέματα, διότι ξέρει ότι κινείται σε μία έρημο απογοήτευσης και απελπισίας των πολιτών. Η δε αντιπολίτευση δεν μπορεί να πει τίποτα, διότι όπως είπα και πριν, δεν κατάργησε τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Και ο κόσμος δεν έχει να περιμένει τίποτα, διότι νομίζω ότι αυτή είναι η 20η-30η επιτροπή της Βουλής που διερευνά υποθέσεις. Κατέληξε καμία διερεύνηση σε κάποιο συμπέρασμα
που να οδήγησε στη δικαιοσύνη? Καμία. Άρα λοιπόν παίζουμε το ίδιο παιχνίδι, το ίδιο γαϊτανάκι πολλά χρόνια τώρα, με αποτέλεσμα την αποξένωση του λαού. Και εδώ θα ήθελα, Γιώργο, να θέσω στη συζήτηση κάτι που εγώ προσωπικά το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να μου δώσει την ευκαιρία να το πω. Εχθές ο Elon Musk ανέβασε ένα tweet στο Twitter, το οποίο το έχουν διαβάσει 49 εκατομμύρια άνθρωποι, και το οποίο λέει το εξής απλό, που όμως είναι η θεμελιώδης αλήθεια της εποχής μας. Τι λέει? Μεταφράζω από τα αγγλικά. Δίδαξε τους ανθρώπους να μισούν τον εαυτό τους και την ιστορία τους, και τότε οι άνθρωποι θα μείνουν ανυπεράσπιστοι. Ανυπεράσπιση εναντίον της χειραγώγησης. Τότε θα μπορείς να τους επαναπρογραμματίσεις με ευκολία. Αυτό είναι η μεγάλη αλήθεια της εποχής μας. Και πρόσεξε τώρα τι διάσταση έχει αυτή η αλήθεια. Ποιος το λέει αυτό? Το λέει ο Elon Musk, και το λέει ακινδύνως και μας το πετάει στη μάπα, λέγοντάς μας ότι εύκολα μπορούμε να χειραγωγηθούμε και ότι ήδη αυτό συμβαίνει, την ίδια μέρα ή με μία μέρα διαφορά, που το εργοστάσιο της Tesla στην Γερμανία δουλεύει πλέον χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας. Μάλιστα. Δηλαδή έρχεται ένας δισεκατομμυριούχος να πει την αλήθεια που θα έπρεπε να τραντάζει τα σοφικά των πολιτών, διότι είναι μεγάλη αλήθεια αυτό που είπε, και τη λέει ακινδύνως, διότι αυτός ο άνθρωπος έχει τέτοια ισχύ πλέον που μπορεί να οργανώνει την εργασία να εξελίσσεται και να αποτυπώνεται χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας. Αν αυτό το συνδυάσεις με την τεχνητή νοημοσύνη, που εδώ πάλι ρίστο εν παρόντα θα πω ότι ένας ισπανικός κολοσσός εκδοτικός που εκδίδει εφημερίδες και περιοδικά σε 42 ισπανόφωνες χώρες προσπαθεί να εισάγει νόμιμα την τεχνητή νοημοσύνη μέσα στο press, στο newsroom. Mm-hmm. Δηλαδή να μπορεί αυτή η νοημοσύνη να τροφοδοτεί με επεξεργασία τις πληροφορίες, να μπορεί να γράφει όπως ο Χεμιγουέι, διότι αυτή την ικανότητα μπορεί να την αποκτήσει, και άνθρωποι να εξαρτάται το μυαλό τους από τον αλγόριθμο, από τις πληροφορίες αυτές, δηλαδή να έχουν και οι ίδιοι αλγόριθμο. Αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία θα έπρεπε να απασχολούν τα κόμματα και την πολιτική. Αντιθέτως όμως την απασχολεί το κούρεμα του Κασελάκη, η αθωότης της νέας αριστεράς, η οποία δεν κυβέρνησε μαζί με τον Τσίπρα και δεν έκανε ίδια αυτά που καταγγέλει σήμερα, ο προπαγανδιστικός οριμαγδός εναντίον του Κουτσούμπα, ο οποίος ο άνθρωπος είπε την αλήθεια. Μισό λεπτό, μια σκετώθηξες. Sugar Baby Daddy's είπε, ε? Ναι. Μύχος, ε? Ναι. Ναι, στα ξηγουρά του Γαϊδάρου. Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό που είπε ο Κουτσούμπας το έφερε και στη Βουλή. Διαφημίζεται σε προηγμένες κατά τα άλλα χώρες, όπως η Σουηδία ή το Βέλγιο. Το πιστοποιούν δεκάδες έρευνες και εγχώριες ελληνικές, αλλά και διεθνείς. Και εμείς τι κάναμε? Πέσαμε εναντίον του αγγελιοφόρου που έφερε την είδηση. Δεν μας ενόχλησε η είδηση, δεν μας ενόχλησε το πρόβλημα. Μας ενόχλησε ο Κουτσούμπας που το είπε. Γιατί? Διότι προσπαθούμε να πάρουμε ψήφους από τον Κουτσούμπα. Δηλαδή η υποκρισία των αριστερών που του επετέθησαν, όπως η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, είναι άφατη. Αφήνει δηλαδή τον άνθρωπο με το στόμα ανοιχτό. Αντί να ενσκύψει το πρόβλημα, να δει τι πραγματικότητα υπάρχει πίσω από αυτές τις έρευνες, αντί να απασχοληθεί η κοινωνία με αυτήν την πραγματικότητα, σκοτώνουμε τον αγγελιοφόρο. Και πώς τον σκοτώνουμε? Με ένα χυδαίο λαϊκό δικαστήριο προπαγάνδας από παντού. Δηλαδή η ομοβροντία αυτή δείχνει ακριβώς πώς, όταν στοχεύει ένα στόχο, ένα σύστημα ολόκληρο, μπορεί να τον εξοντώσει. Αυτό το ίδιο γίνεται και με τα Τέμπη. Πιστεύει κανείς ότι θα μπορέσει να βρεθεί άκρη ακόμα κι αν τα στοιχεία βοούν? Διότι είπε την αλήθεια εισαγγελέας. Υπάρχει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Πόσο καιρό φωνάζουμε για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών? 20ετία. Ποιο είναι το πρόβλημά μας? Ότι συνηθίσαμε να φωνάζουμε και να μην γίνεται τίποτα. Δηλαδή υπάρχει παθολογία και από την πλευρά εκείνων που διαμαρτύρονται. Διότι δεν απαιτούν να τελεσφορήσει κάτι. Μένουμε στο να καταγγείλουμε κάτι. Το αποτέλεσμα όμως είναι η τραγωδία των Τεμπών, αν βρει ποτέ τις
εξηλαίωση και κάθαρση, αυτό να οφείλεται όχι στους θεσμούς και όχι στους μηχανισμούς του κράτους, αλλά στην αυτενέργεια των πολιτών. Όμως, δεν είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να δουλεύει ένα σύστημα, διότι ποια αυτενέργεια θα έχουν οι πολίτες και για πόσα από όλα όσα λέμε μπορούν να αυτενεργήσουν. Αν δεν υπάρχουν θεσμοί, αν δεν εμπιστεύονται τη δικαιοσύνη, αν τους δουλεύουν τα κόμματα, αν προπαγανδίζει ασυστόλως η κυβέρνηση, εάν καταργεί τη λογική, εάν η προπαγάνδα υπερβαίνει την συζήτηση, αν ο δημόσιος διάλογος στα social media γίνεται σε επίπεδο οπαδισμού, τότε το σκοτάδι είναι βαθύ. Στάθη μου, επειδή έχεις θέσει πάρα πολλά ζητήματα, χθες συζητώντας προχθές με έναν οικονομολόγο, είπε μια πολύ εύστοχη ατάκα κατά τη γνώμη μου. Η κοινωνία και η δημοκρατία για να ανθίσει θέλει χρόνο, ελεύθερο χρόνο. Και εδώ δεν υπάρχει ελεύθερος χρόνος στην κοινωνία. Ακριβώς. Η κοινωνία είναι πιεσμένη για να τα φέρει βόλτα μέρα με τη μέρα πια. Μου λέει εδώ ο Νικόλας, καλημέρα στο Στάθη. Μιλάει... Θα θυμίσω πριν ακούσουμε τον Νικόλα με μεγάλη μου χαρά. Θα θυμίσω τον Άδωνη τον Γεωργιάδη να λέει, μα άμα θέλει ο άλλος να εργαστεί, γιατί να τον εμποδίσουμε. Που είναι η πεμπτουσία και ο εθνικός ύμνος της νέας φεουδαρχίας, δηλαδή της εθελοντικής σκλαβιάς. Δηλαδή να ξέρει ο άνθρωπος και να πιστεύει ότι δεν μπορεί με το 8ωρο να τα φέρει βόλτα και να θέλει να δουλέψει παραπάνω για να μπορέσει να ζήσει. Αυτό είναι έκπτωση. Λέει εδώ ο Νικόλας, καλημέρα Στάθη, λέει, μιλάει για χειραγώγηση, για το Μάσκ, λέει, εκείνος που θα βγάζει λεφτά σε λίγα χρόνια φυτεύοντας τσιπάκια στον εγκέφαλο κάποιων ανεγκέφαλων. Οξύμορο και τραγική ηρωνία, αλλά πραγματικότητα. Και λέει ο Γιώργος από τη Σουηδία, καλημέρα, λέει. Δυστυχώς, όπως και σε πολλούς άλλους, το καλημέρα τελείωσε, αλλά συνεχίζω να το εύχομαι, μπας και το ξαναδούμε. Όπως γνωρίζετε, δεν ενοχλώ. Σήμερα όμως θέλω να ρωτήσω. Μήπως τελικά, κύριε Στάθη μου, ξύνουμε τον πάτο του βαρελιού της ηθικής και πλέον δεν βρίσκουμε ούτε το παραμικρό υπόλοιπό της. Μήπως πρέπει να αλλάξουμε ρότα κι εμείς ως κοινωνία από το βαθύ μας ύπνο. Λοιπόν, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια και για όσους παρατηρούν τα πράγματα, θα έλεγα ότι το θέμα της επαναφοράς της ηθικής στην πολιτική, στην τέχνη, στην καθημερινότητά μας, δυστυχώς το θίγουνε από την κορφή του συστήματος διανοητές ακόμα και της δεξιάς, αλλά δεν φαίνεται να απασχολεί τον κόσμο. Δηλαδή, ο κόσμος έχει μια αξία να θυμηθούμε ότι σε επίπεδο κινηματικό απέτησε την επαναφορά της ηθικής στην πολιτική την περίοδο 12-15. Από τη στιγμή που αυτό το πράγμα με τον πιο κοινικό και χυδαίο τρόπο το πρόδωσε ο Τσίπρας και η συναυτό, διότι δεν ήταν μόνος του, απογοήτευσε τόσο πολύ τους ανθρώπους που το αίτημα της επαναφοράς της ηθικής στην πολιτική έχει μείνει μόνο του να το υπερασπίζονται κάποιοι διανοούμενοι της δεξιάς και κάποιοι διανοούμενοι της αριστεράς. Αλλά δεν είναι ένα αίτημα λαϊκό. Και όταν αναφέρονται στην ηθική στα social media πολλοί άνθρωποι, αναφέρονται με οπαδικό τρόπο. Ο οπαδικός τρόπος όμως ακυρώνει την ηθική. Η ηθική είναι κάτι το οποίο είναι πολύτιμο, το οποίο πρέπει να το προσέχουν οι πάντες και πρέπει στο δημόσιο διάλογο να χρησιμοποιείται ακριβώς ενάντια στην προπαγάνδα και τον παραλογισμό. Όταν λοιπόν επικαλείσαι την ηθική για λόγους προπαγάνδας, καταντάς να λειτουργείς με έναν οξύμορο τρόπο που θα μπορούσε να περιγράψει κανείς αν ένας δολοφόνος ζητούσε την αθώωσή του διότι δολοφόνησε κάτω από ειδικές συνθήκες ή διότι το έγκλημά του έχει παραγραφεί. Ο Λεωνίδας από τα Γεννητσά λέει, κύριε Σταυρόπουλε, καλημέρα. Θα ήθελα να σταθείτε όχι στο ότι είναι ανίκανοι οι πολιτικοί, αλλά στο γεγονός ότι πράττουν ό,τι θέλουν σαν σύστημα, σαν να μην υπάρχει καν κοινωνία. Ναι, είναι αυτό που λέμε πολλές φορές και γινόμαστε κουραστικοί όταν καλούμε το λαό να είναι κοντά στην πολιτική, να ελέγχει την πολιτική, να συμμετέχει στην πολιτική και να είναι με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι υπέρ των συμφερόντων του. Αυτό όμως κοντάφτει σε ένα γενικό φαινόμενο που το περιέγραψε και το tweet του Elon Musk, που έχει να κάνει στην απόσταση, το έχουμε ξαναπεί Γιώργος στις κουβέντες μας, που έχει η ταξική συνείδηση από την ταξική θέση. Όταν ο άλλος είναι φτωχοδιάβολος και μιλάει σαν να είναι τραπεζίτης, ούτε για τον εαυτό του θα βγάλει άκρη,
ούτε για τους άλλους ανθρώπους και κυρίως θα χαντακώσει τα παιδιά του αν έχει παιδιά ή θα οδηγηθεί σε μια κατάσταση κοινωνία που μπορεί να εκφράζεται με τραγούδια όπως η τραπ, με ένα πολιτισμό ξεχασμένο, με την ιστορία στο ράφι, δηλαδή με την αυτογνωσία και την αξιοπρέπεια που χρειάζεται ένας πολίτης για να επηρεάζει τα πράγματα ξεχασμένες. Θέλω να ακούσεις δύο παρεμβάσεις. Η μία είναι του φίλου του Νίκου που λέει «Η κοινωνία όμως, κύριε Στάθη, έβαλε το κεφάλι της, όχι το Στάθη, στον Τορβά. Όταν έχεις δανειστεί για διακοπές, για αυτοκίνητο, για εξοχικό, για σπουδές των παιδιών στα εξωτερικά, για, συγγνώμη, αλλά βρίσκουν και τα κάνουν. Και εννοείται πού θα βρεις χρόνο ελεύθερο όταν οι προτεραιότητες που θέτεις στη ζωή σου είναι ο καταναλωτισμός και ο ηλισμός». Και ο Σάκης λέει εδώ πέρα το Sugar Daddy, είναι κατοχήρωση με φεκ, λέει το πρώτο όνομα. Υπάρχουν πολλά Sugar Daddy από εκεί και πέρα, για να το ξεκαθαρίσουμε, λέει. Κάποιος είχε την πατέντα της ονομασίας, πώς λέμε, Pepsi Cola το αναψυκτικό. Είναι μεγάλα μαγαζιά τα Sugar Daddy, κύριε Στάθη μου, και ο Νταβατζής είναι και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που εισπράττουν από τα λερωμένα σεντόνια. Και τέλος, ο φίλος ο Βασίλης, πες τα, λέει, Στάθη, με τους ηθικολόγους αναλόγως του προσήμου. Ναι, όταν η ηθική υποτάσσεται σε ένα πρόσημο γίνεται ηθικολογία. Εγώ μιλούσα πριν για την ηθική με μία έννοια η οποία εκφράζει τους ανθρώπους, διότι εν τέλει όλοι έχουμε ψυχή και διότι αυτή η παραμέληση της ψυχής, δηλαδή της αίσθησης και της αναζήτησης του δικαίου, γιατί αυτό είναι που ξεχωρίζει τον άνθρωπο από τα άλλα όντα και αυτό συμβαίνει από τα αρχαία χρόνια. Και ακριβώς αυτό το θέμα της φύσης της ανθρώπινης έθεσαν και οι πρώτοι φιλόσοφοι, οι οποίοι δεν έχουν ξεπεραστεί και τους οποίους θεωρούν ιστορία με τον τρόπο που το λένε οι Αμερικάνοι, δηλαδή κάτι ξεχασμένο, μόνο οι αφελείς ή και τα ίδια τα θύματα της ιδεολογίας τους. Διότι αυτό που είπε ο ακροατής πριν, ότι οι άνθρωποι παρασύρθηκαν σε έναν καταναλωτισμό και σε μια ψευδή ευμάρεια, είναι αλήθεια. Αλλά παρασύρθηκαν. Δεν το έκαναν οι ίδιοι. Δηλαδή δεν ξεκίνησε ξαφνικά ο θείος μου ο Γιώργης από τον Αγιώργη να πάει να πάρει καταναλωτικό δάνειο. Δεν το είχε στο μυαλό του. Κάποιος του είπε να πάει να το πάρει. Και κάποιος τον καθοδήγησε προς το χρέος. Διότι μεγαλύτερη μορφή χειραγώγησης από το χρέος δεν υπάρχει. Όπως έλεγε ο Πλούταρχος που αρέσει στη γυναίκα μου να τον διαβάζει το έργο του περί χρέους εδώ και 2.000 χρόνια. Πώς δηλαδή ο άνθρωπος χάνει την ελευθερία του και γίνεται ανδράποδο. Αυτό το πράγμα ήταν σκόπιμο. Ήταν μια διαδικασία της μετατροπής του ανθρώπου σε μετάνθρωπο. Ήταν το πρώιμο στάδιο. Το επόμενο στάδιο που ακολούθησε και κοσμημένο με μια ιδεολογία της ενσωματωμένης αριστεράς περί πολυπολιτισμού, περί αυτοπροσδιορισμού, περί μεταμοντερνισμού, περί πολιτικής ορθότητας, όλα αυτά οδήγησαν στη woke agenda, την οποία ζούμε σήμερα. Και η woke agenda είναι απλώς μια τυραννία, αλλά είναι μια τυραννία η οποία έχει υποστηριχτές και είναι λαϊκής αποδοχής κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Δεν μπορούμε πια να μιλήσουμε. Εάν διαβάσουμε Σέξπιρ σήμερα, θα πρέπει να τον κάψουμε. Εδώ μιλάς, συγγνώμη, για τη μεγάλη παγίδα, διότι έχουν ξεσκιστεί στην πολιτική των ταυτοτήτων και των δικαιωμάτων να διαχωρίζουν τους πολίτες σε κατηγορίες ανάλογα με φύλο, σεξουαλικότητα, φυλή, εθνικότητα, έτσι. Κανείς δεν λέει για τα συλλογικά δικαιώματα, τις τάξεις, τις διαφορές, τις ανισότητες, κανείς. Είναι ο ένας εναντίον των άλλων. Άκουσε το εδώ όμως, μισό λεπτό. Ναι, γιατί σε αυτό έχεις δίκιο. Η διανόηση δεν έχει ευθύνες. Χθες ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του μίλησε για την τυραννία της πλειοψηφίας. Και επειδή κάποιοι πέσανε από τα σύννεφα, ο πρώτος που το είπε είναι ο Μαρκούζε. Η τυραννία της πλειοψηφίας. Για να μην ξεχνιόμαστε. Με τέτοιες ατζέντες θα πάμε. Ναι, βεβαίως με τέτοιες ατζέντες θα πάμε. Και αυτή η ανάδειξη αυτών των ταυτοτήτων καταργεί και βάζει στην άκρη τις μεγάλες ταυτότητες όπως είναι οι ταξικές και οι εθνικές και οι οποίες συναπαρτίζουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται οι κοινωνίες. Αν διαραγεί λοιπόν αυτό το πλαίσιο, οι κοινωνίες δεν θα έχουν πού να κινηθούν, θα βρεθούν στο κενό. Σε αυτό που είπε επανέρχομαι στο Μάσκ, δηλαδή σε ένα επαναπρογραμματισμό.
Αυτό που λέμε μετάνθρωπος, αυτό που λέμε μεταδημοκρατία, είναι μια κατάσταση που αφαιρούνται οι θεσμοί από τις κοινωνίες και η αυτογνωσία από τους ανθρώπους. Αυτά τα δύο πάνε μαζί. Αν, ας πούμε, κάποιος έχει το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού χωρίς να μπορεί να το αποδείξει, δηλαδή να επικαλείται μια αλήθεια χωρίς την αποδειξή της, αυτό το πράγμα που φαίνεται εξόνυχο στον λέοντα, στην πραγματικότητα, διαβρώνει μια κοινωνία. Διότι αυτή η κοινωνία δεν μπορεί να συνεννοηθεί και εύκολα από αυτή την κοινωνία αφαιρείται η γλώσσα της. Ποιος γράφει σήμερα στις εφημερίδες για εργατική τάξη? Ποιος γράφει για υπεριαλισμό? Έπαψε να υπάρχει εργατική τάξη? Όχι μόνο δεν έπαψε, αλλά διευρύνεται. Έπαψε να υπάρχει υπεριαλισμός? Όχι μόνο δεν έπαψε, αλλά κάνει όλο και πιο πολλούς πολέμους. Όταν όμως αφαιρέσουμε από μια κοινωνία την ικανότητα που έχουν οι λέξεις να αποδίδουν τα νοήματα, επειδή εξωστρακίζουμε συνειδητά τις λέξεις, δημιουργούμε μια βαβέλ, για να καταλήξουμε και σε μια βιβλική παρομοίωση, ασυνεννοησίας. Διότι θα θυμάσαι ότι όλα αυτά τα καινοφανή τότε ξεκίνησαν από την εποχή του εξυγχρονισμού και του Σιμίτη, όταν βρεθήκαμε αντιμέτωποι με νέες λέξεις, απασχολήσιμοι, ή με λέξεις οι οποίες είχαν πλέον αλλοιωθεί οι έννοιες που υποτίθεται ότι τα εξέφραζαν ή οι έννοιες τις οποίες οι λέξεις αυτές μετέφεραν. Δηλαδή ξαφνικά ο πατριωτισμός αναγορεύτηκε σε εθνικισμό. Το έθνος έγινε κάτι το οποίο ήταν αποδιοπομπαίο από ποιους, από εκείνους οι οποίοι στην κορυφή θέλαν να το διαλύσουν για να εκμεταλλευτούν την κοινωνία που περιέκλεινε ένα έθνος με κάποιους θεσμούς. Καταργώντας λοιπόν την έννοια αυτή, καταργώντας αυτό το πλαίσιο, κατάργησαν τους θεσμούς και η Τέσλα δουλεύει χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας. Και εδώ η Ελλάδα πέρασε μία τρικυμία με τα μνημόνια για να καταλήξει στο τέλος να έχει χρέος μεγαλύτερο, πολλαπλάσια μεγαλύτερο από εκείνο που είχε όταν μπήκε στα μνημόνια, οι άνθρωποι να έχουν χάσει το 25 έως και 40% του εισοδήματός τους, η εκπαίδευση να είναι πλέον αποδιοργανωμένη, δηλαδή να είναι μια εκπαίδευση η οποία δεν έχει περιεχόμενο και πρόγραμμα σπουδών ανθρωπιστικό, δεν θέλει δηλαδή να παράγει πολίτες οι οποίοι να είναι καλοί γιατροί, καλοί υδραυλικοί, καλοί ηλεκτρολόγοι, διότι θα έχουν ευρύτερη μόρφωση, αλλά θέλει να παράγει σκλάβους. Αυτά γίνανε με το ένα βήμα μετά το άλλο, δεν πέσανε από τον ουρανό. Τα βιώνουμε τώρα, δεν ξέρω πού θα οδηγήσει αυτό το βίωμα, αν η απελπισία δηλαδή θα δημιουργήσει μια νέα αγανάκτηση, κανείς δεν το ξέρει αυτό, και πολύ περισσότερο που θα μπορούσε να οδηγήσει μια τέτοια νέα αγανάκτηση. Πάντως αυτό που ψυχανεμίζεται αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι ότι αυτό το ζήτημα της νέας αγανάκτησης έχει αρχίσει και μοχλεύεται. Και γι' αυτό το λόγο παίρνει τα μέτρα που παίρνει, χωρίς να υπολογίζει αν είναι παράλογα, αν είναι απλώς επικοινωνιακά ή αν απλώς ωφελούν μερικές εταιρείες, διότι ας πούμε καλείται ο άνθρωπος να δώσει τον οβολό του για να μπορέσει να εγχειριστεί τη στιγμή που τα υπερκέρδη των εταιριών αυτών των οβολών τον έχουν πάρει 10 φορές. Μάλιστα. Και οι κρατήσεις πάνε υπερπίστεως. Θέλω, Στάθη μου, βέβαια, θέλω πριν κλείσουμε να ακούσεις ένα πακέτο και με αυτό θα κλείσουμε. Λοιπόν, ο φίλος ο Βασίλης λέει αιδεολογικά κόμματα, απολίτικη κοινωνία, απολίτικη μομικρονιώτα πολίτες, ασεξουαλικά άτομα, κανονικότητα και πολιτικοκορεκτισμός απέναντι στον ορθολογισμό, εργασία εναντίον απασχόλησης. Και άλλος φίλος λέει εδώ, καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Παρακολουθώ χρόνια απλώς τον Στάθη. Απλά εμείς φταίμε δηλαδή άμα κάνουμε μια δημοσκόπηση για το αν θέλουμε ίντερνετ και Facebook και οτιδήποτε άλλο ή καθαρό νερό και τροφή? Τι θα απαντήσει ο λαός, πιστεύετε? Και επίσης ο λαός δεν μας έχει φέρει 50 χρόνια σε αυτή την κατάσταση με τον ένα ή τον άλλον τρόπο? Γιατί λαός είμαι και εγώ που είμαι μάγειρας, λαός είναι και αυτός που έχει το σούπερ μάρκετ. Είναι, Στάθη μου? Δεν είναι, όχι. Και ο λαός για να κινηθεί, και βέβαια μπορεί να κινείται αργά, αλλά όταν κινείται αλλάζει την ιστορία, ο λαός για να κινηθεί χρειάζεται προτάγματα. Γι' αυτό μιλάμε για πολιτική, γι' αυτό μιλάμε για πολιτισμό, γι' αυτό μιλάμε για ιστορία, διότι αυτά είναι τα όπλα τα οποία έχουν στερήσει από το λαό, ούτως ώστε ο λαός να μπορέσει να κινείται.
Δηλαδή εγώ ο τελευταίος υπεύθυνος για τη δική μου ανάλυση είναι ο πολίτης. Ζητάω ευθύνες από τον πολίτη σε προσωπική βάση και τον καλό, όπως καλό και τον εαυτό μου, να είναι σε εγρήγορση και να καταλαβαίνει τι του γίνεται, αλλά είμαι ο τελευταίος που θα ρίξω την πολιτική ευθύνη στο λαό για αυτά που συμβαίνουν. Ο λαός έχει μείνει ορφανός. Έχει μείνει ορφανός από ποιητές, έχει μείνει ορφανός από διανοούμενους, έχει μείνει ορφανός από πολιτικά πρόσωπα τα οποία θα μπορούσε να εμπιστευτεί και από πολιτικά κόμματα που είναι αυτό που δηλώνουν και δεν είναι κάτι άλλο. Συνεπώς πρέπει αυτά οι άνθρωποι που είναι στον τύπο ή που είναι στο δημόσιο λόγο να φύγουν, να κάνουν κριτική στο λαό, αλλά να μην τους ζητάνε και τις ευθύνες σαν να φταίει ο λαός για αυτά που κάνουν οι εταιρείες. Εγώ θα κρατήσω αυτό που μετέφερε σήμερα από τον Έλον Μάσκ και είναι με τον πιο κοινικό, ομό τρόπο, αν δεν μπορούμε να το καταλάβουμε ως λαοί, εκείνη η ευθύνη. Σου το λέει... Μας λέει ο ίδιος πώς μας χειραγωγεί. Για να το καταλάβουν όμως οι λαοί πρέπει να βρεθείς εσύ, εγώ, εκείνοι που θα το επισημάνουμε και θα το πούμε. Αν στην πληροφόρηση, αν στα μέσα ενημέρωσης υπάρχει έρημος για αυτά τα ζητήματα, πώς θα το πληροφορηθεί ο πολίτης αυτό το οποίο είναι το μανιφέστο εναντίον του υπομένου από τον Έλον Μάσκ και μάλιστα με φιλοσοφημένο τρόπο. Διότι οι άνθρωποι αυτοί φιλοσοφημένοι είναι από τη δική τους πλευρά, μόνο που είναι κοινικοί, μόνο που είναι κερδόοι. Δεν είναι δηλαδή χαζοί, είναι κάθε άλλο. Χαζούς κάνουν εμάς μέσω των μηχανισμών που ελέγχουν. Μας το λέει ο ίδιος. Μπορώ να σας επαναπρογραμματίσω. Στάθης Σταυρόπουλος, θέλω να τον ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη. Στάθη, καλή Σαρακοστή. Να είμαστε καλά, Γιώργο. Παρόλα όσα λέμε, εγώ ιστορικά είμαι αισιόδοξος. Έχω εμπιστοσύνη στις δυνατότητες του λαού και ιδιαίτερα των Ελλήνων, γιατί είναι ένας λαός πολύ βασανισμένος και με χιλιόχρονη ιστορία, υπερχιλιόχρονη και συνεπώς οπλισμένος. Κάποια στιγμή αυτή την πρίκα θα πάψει να την αντιμετωπίζει σαν βάρος και θα την αξιοποιήσει για να κάνει κάτι καλύτερο για όλους μας. Θέλω... Γιατί μόνος του κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Έχεις δίκιο. Θέλω πριν κλείσεις να ακούσεις αυτό το μήνυμα που έρχεται από τις Βρυξέλλες από το φίλο μας το Γιάννη. Οι συμβάσεις εργασίας μηδενικών ωρών είναι το σύμβολο της εξαιρετικής ευελιξίας του χρόνου εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο εργαζόμενος πρέπει να παραμένει μόνιμα διαθέσιμος στον εργοδότη, χωρίς να απαιτείται από τον τελευταίο να του παρέχει ελάχιστο χρόνο εργασίας. Ακριβώς. Αν αυτό δεν είναι νέα φεουδαρχία, Γιώργο, τι είναι? Αν δεν είναι η προσκόλληση του πολίτη στον εργοδότη του με τέτοιους όρους, σε έναν άνθρωπο δηλαδή που τον μετατρέπει σε ραγιά και κολίγο, τι είναι? Στάθη Σταυρόπουλος, καλημέρα Στάθη μου. Να είσαι καλά. Καλημέρα σε όλους.